Εδώ είμαστε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, δήμαρχο Αμαρουσίου, πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου και του ευχόμαστε να είναι και ο νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ευχαριστώ. Αλλά εντάξει, ευχή είναι κύριε Δήμαρχε. Είναι ένα κίνημα το οποίο έχει ξεκινήσει με πολλούς δημάρχους και μεταξύ ίσως. Ευχή είναι. Νομίζω ότι έχετε μέχρι τώρα δώσει τα διαπιστευτήριά σας και σαν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και σας έχουν εκλέξει αρκετές φορές, νομίζω, σας έχουν τιμήσει. Τρεις φορές. Οι συνδημότες σας εκεί στο Μαρούσι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση θέλει μια επανεκκίνηση. Θα έλεγα μέσα σε αυτή την πρόκληση ήδη πάρα πολλοί δήμαρχοι έχουν συνυπογράψει ένα συγκεκριμένο μανιφέστο, το οποίο δεν έχει σχέση με κυδεμόνευση κομμάτων. Συμφωνούμε. Και γι' αυτό ακριβώς. Το διάβασα. Απλά κύριε Πατούλη, συγγνώμη, παραγγελματικό. Να καλησπέρισω τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σε εσάς. Και τον κύριο Σπύρο Ρομποτή, δικηγόρο, ποινικολόγο. Καλησπέρα, κύριε Ρομποτή. Ήθελα, να πω, Αντώνη, εδώ ότι κυκλοφορούν πολλά μανιφέστα και πολλές επιστολές με υπογραφές δημάρχων. Έτσι βλέπουμε δηλαδή ότι. Δεν ξέρω πολλά. Υπάρχουν δύο μέχρι στιγμής. Εντάξει. Τα δύο δεν είναι πολλά. Είναι πάνω από ένα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα θέματα του πώς πρέπει να γίνει αυτή η περίφημη επανεκκίνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λογικό το βλέπω εγώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να είναι σίγουρο ότι ο καθένας έχει την δική του ιστορία, έχει τη δική του συνέπεια και πάνω σε αυτό θα κρυθούν άπαντες. Ακριβώς. Πάμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί και με τον ΕΝΦΙΑ θα έχουμε να πούμε αρκετά. Γιατί και εσείς εκεί πέρα έχετε προβλήματα. Όλοι μας. Επανερχόμαστε για λίγα λεπτά να δούμε την ανεργία. Γιατί όλο λέμε, κύριε Πατούλη, ανεργία. Κοιτάξτε. Οι απασχολούμενοι, οι μη απασχολούμενοι. Ο Πρωθυπουργός βγαίνει τώρα και λέει 600 εκατομμύρια θα πάρω μέσω ΕΣΠΑ για να τα διαθέσω σε προγράμματα τα οποία ο κάθε άνθρωπος θα πάρει 4-5 εκατοστάρικα. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι οι οποίοι δουλέψανε και έχουν τελειώσει το Φεβρουάριο, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι ακόμα πλήρωτοι, κύριε Πρωθυπουργέ. Που έχετε δώσει εντολή να πάει και γιατρός, κύριε Πατούλη, τώρα που μου το θύμισε ο Καψαμπέλης, επειδή είπε κάτι, είπε χθες ο Καψαμπέλης και ρωτώ εγώ σήμερα εσάς. Για το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, γιατί δεν έχει ακόμα γιατρό. Κύριος Πατούλης. Παρά την επιμονή και την εντολή. Όχι εσείς, γιατί αλλά δεν έχει πάει γιατρό στο Καστελόριζο. Ακούστε, πράγματι, και θα οφείλω να το πω, ο κύριος Γεωργιάδης στην πρώτη. Τον πρώτο μήνα υπουργείας του είχαμε μεταβεί για να πάμε γιατρό. Και έφυγε. Πήγε και έφυγε. Ωραία, είναι αλήθεια. Και έφυγε. Το μεταθέσετε εκεί πέρα. Όχι. Έφυγε ο γιατρός. Έφυγε, προτίμησε να μην είναι εκεί. Τώρα θα σας πω το εξής. Τι σημαίνει προτιμάω, δηλαδή αν δεν θέλει κάποιος να πάει κανείς στο Καστελόριζο. Κύριε Μιλωνάκη, έχουμε τοποθετηθεί. Ξέρετε εσείς, μπορεί να το ξέρετε, γιατί δεν έχει γιατρό το Καστελόριζο. Αλλά δεν με αφήσετε να μιλήσω, δεν θα σας πω ποτέ. Λέω λοιπόν, γιατί λέτε το ίδιο πράγμα χωρίς να λέμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 50 κενές θέσεις αγροτικών στις παραμεθόριες περιοχές. Γιατί? Διότι το ποσό που διατίθεται σήμερα για να πάει Έλληνας γιατρός είναι τόσο χαμηλό που θέλει να βάζει και από την τσέπη του για να ζήσει. Άρα λοιπόν και ο αξιωματικός, λοιπόν, επειδή είναι τόσο χαμηλό το ποσό που παίρνει, να μην πάει στο Καστελόριζο. Όχι, μην το βάζετε τώρα. Γιατί να μην βάζετε. Ο γιατρός δεν έχει ορκιστεί. Κύριε Μιλωνάκη, όχι, θέλω να το δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Δεν γι' αυτό ξενιτεύεται και πηγαίνει ως γιατρός σε όλη την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη που δεν παράγει γιατρούς διότι προτιμούν πιο εύκολες επιστήμες έχει Έλληνες γιατρούς. Το θέμα δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Το θέμα δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Δηλαδή το κράτος. Θέλετε να βάζει δηλαδή και χρήματα για να πάει. Όχι να βάζει χρήματα. Λοιπόν, θα βάλει χρήματα. Έτσι. Το κράτος λοιπόν πρέπει να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι δυνατότητες, γιατί η χώρα μας έχει ωραιότατα νησιά. Πολλούς κατοίκους. Μιλάω για Καστελόριζο έχει... τώρα. Μιλήσω. Ίσχυε, γιατί δεν είσαι το Καστελόριζο. Γιατί δεν μας λέτε γιατί δεν έχει, αν ξέρετε γιατί δεν υπάρχει. Λέω ότι αυτή τη στιγμή. Όταν η μισθή. Κύριε Καψαμπέλη. Όταν η μισθή. Ναι, να με ρωτήσω, τελειώσω. Βεβαίως. Όταν η μισθή είναι τη τάξη των 850 ευρώ και 900 ευρώ και μόνο η μετακίνησή του. Θέλει τρεις μισθούς για να έρθει στην πατρίδα, ενώ εκεί που είναι η μάνα του και ο πατέρας του. Το ίδιο και ο αξιωματικός σας. Και... Το ίδιο και ο υπαξιωματικός. Ακούστε, κύριε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κύριε Μιλωνάκη, θέλετε να λύσουμε το πρόβλημα της υγείας ή να λέμε το ίδιο.
Όχι, εδώ λοιπόν, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν πολιτικές τις οποίες οφείλουμε να φέρουμε την υγεία σε όλους τους πολίτες. Μα δεν διαφωνούμε, σας λέω, κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να γίνει, πρέπει να δούμε το γεγονός. Τι φταίει λοιπόν? Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνειδησιακά ή να το αντιμετωπίσουμε με πολιτικές που θα πάνε οι γιατροί σε όλα τα σημεία? Δεν είναι μόνο το Καστελόριζο, σας λέω. Άρα να κάνω την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να ενισχυθούν τα αγροτικά, διότι πρώτον είσαι μόνος σου χωρίς να έχεις τη συνδρομή ζητημάτων τηλιατρικής, ζητημάτων μετακίνησης. Να σας κάνω την ερώτηση, κύριε Πατούλη, τότε. Αυτά είναι ζητήματα που προκύψαν όμως σήμερα, την τεχνολογική εξέλιξη, δεκαετία του 60 και του 70, τι κάνουμε? Αν στο Καστελόριζο, ύστερα από τόσο καιρό που γίνεται αυτή η συζήτηση, υπάρχει πράγματι, σας λέω την πληροφορία και διαψεύστε με, υπάρχει πράγματι γιατρός διορισμένος ο οποίος βρίσκεται με απόσπαση στην Αθήνα, σε κέντρο υγείας των Αθηνών? Ακούστε, αν εννοείται ένας παλιός Όχι τώρα, γιατρός, η θέση είναι καλυμμένη. Ακούστε, εάν και ο γιατρός βρίσκεται σε κέντρο υγείας των Αθηνών. Κάποιος γιατρός, αυτό ο οποίος ήταν πριν 8 χρόνια... Όχι, και κύριε, σήμερα. Αυτό δεν το ξέρω. Εάν, κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη, αν ισχύει αυτό, πρέπει να το ερευνήσει ο κύριος Υπουργός. Βασιεύεστε τώρα. Εάν ισχύει, πρέπει να το έχετε ερευνήσει όλοι οι αρμόδιοι. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ σοβαρό που είναι σαν τρέχει, κύριε Πρόεδρε. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός πριν από 1,5 μήνα και λέει δίνω εντολή να έρθει γρήγορα γιατρός στο Καστελόριζο και μετά από 1,5 μήνα, εγώ σας λέω την πληροφορία. Κύριε, αν λέω κάτι λάθος, θα με διαψεύσετε. Ότι υπάρχει γιατρός, ο οποίος όμως έχει αποσπαστεί σε κέντρο υγείας των Αθηνών. Αν εννοεί ο κύριος Καψαμπέλης ότι υπάρχει και σημερινή τέτοια μετακίνηση, εγώ ξέρω ότι υπήρχε γιατρός εκεί που είχε λόγους υγείας, δηλαδή έκανε ο άνθρωπος ανοιχτή αποκατάσταση στεφανίας νόσου που είχε, δηλαδή έπαθε έμφραγμα. Και μετακινήθηκε πριν 3 χρόνια και από τότε δεν έχει στεριώσει γιατρός. Αν εννοεί αυτό, όχι, δεν εννοώ, είναι, αυτό. Αν είναι κάποιος άλλος, τότε σαφέστατα αυτό είναι κατακριτέο. Ο κύριος Υπουργός, και θα σας πω, μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε σε μένα, εγώ είμαι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Παρά τα αυτά, θα σας πω, σαν Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, κύριε Μιλωνάκη, πήγαμε πάνω από 5 φορές. Το γνωρίζουμε αυτό, το έχουμε πήγαμε πει. Πήγαμε φάρμακα, πάνω, πήγαμε γιατρούς, αλλά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε εθελοντικά κανέναν. Θα πω λοιπόν ότι αν δεν ισχύει αυτός ο κύριος Καψαμπέλης, και επειδή αύριο θα δω τον κύριο Βορύδη 9 η ώρα, θα είναι το πρώτο το οποίο θα το θέσω. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα είναι και κατακριτέο και θα είμαστε και απέναντι σε μια τέτοια απόφαση. Δήμαρχε, πού πάει το πράγμα? Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνο δυσκολίες εμείς στην ενδοχώρα μας, μέσα στα οικονομικά και άλλα κοινωνικά ζητήματα. Εδώ υπάρχει μια ανακατανομή δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο καθένας θέλει να κατακτήσει κάποιες αγορές. Ο καθένας θέλει, χωρίς να δίνει όμως ακόμα δείγματα γραφής, να προσετεριστεί φύλλα προσκύμενες χώρες. Και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τη Ρωσία, αφορά και την Κίνα, αφορά και άλλες δυνάμεις στην παγκόσμια κοινότητα. Δεν θα πρέπει, γιατί άκουσα για τους χριστιανούς του Ιράκ, εγώ θα σας πω, και στη Γάζα είδαμε ανθρωποθυσίες και τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε μια ολιγορία στο να μπορέσει κάποιος να αντισταθεί σε αυτά που βλέπαμε 400 παιδάκια να σφαγιάζονται στην κυριολεξία, και νομίζω ότι περιμέναμε τουλάχιστον τα ειρηνευτικά συστήματα να δράσουν πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε, κύριε Μιλωνάκη, να δούμε πολλά πράγματα. Όλα αυτά τα οικονομικά συμφέροντα και αυτές οι ανασυγκροτονομές των πραγμάτων εύχομαι να μην μεταφραστούν και με άλλους πολέμους στην παγκόσμια κοινότητα. Άρα, όσον αφορά τη χώρα μας, θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να έχει αρχή, μέση και τέλος. Σταθερή εξωτερική πολιτική, όταν λέτε, κύριε Δήμαρχε, να πηγαίνουμε σαν Υπουργείο Εξωτερικών να δίνουμε τα εύσημα στους Ναζί των Ουκρανών? Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό το μεταφράσατε εσείς, αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό που έγινε. Επειδή θέλει η Γερμανία να εγκαταστήσει τον Ναζί εκεί, πρόεδρο, πρέπει να πάμε εμείς να το υιοθετήσουμε? Απεναντίας. Δεν ξέρω. Πρέπει, απεναντίας. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ έμπειροι και διπλωμάτες. Και κάτι άλλο, κύριε, δεν θα το έλεγα. Επειδή φέραμε τη συζήτηση τώρα εδώ πέρα και είναι και ο Ανδρέας Καψαμπέλης, πολύ έμπειρος, και ο Νίκος Σιδηρόγλου. Ξέρετε ότι ο Μάθιος Νίμιτς πήγε στα Σκόπια για την ονομασία των Σκοπίων. Δεν ακούστηκε τίποτα.
ήρθε κρυφά στην Ελλάδα. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παίζεται ένα παιχνίδι τρομερό και το Υπουργείο Εξωτερικών κοφεύει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν το έχουμε καταλάβει. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι βρισκόμαστε αλλά το είπα επειδή μια... το έφερε ζήτηση. Υπάρχει χρονική... ένα περιβάλλον το οποίο είναι, συγγνώμη για δήμαρχε, είναι στιγμή... γεωπολιτικά πολύ ρευστό. Έτσι, είμαστε σε μια χρονική στιγμή που δεν έχουμε μόνο... Είμαστε στην πιο αδύναμη στιγμή όσον αφορά τη χώρα σε μια προσπάθεια να βρει το δρόμο της και συγχρόνως στον περίγυρο γύρω από τη χώρα μας σε μια ρευστή κατάσταση που πολύ σωστά είπατε οι μεγάλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή ο κάθε ένας κάνει ένα μπράντεφερ να δει ποιος είναι ο πιο ισχυρός. Και στη μέση ο ελληνικός λαός, θα πω πεις υποφέρει. Βεβαίως εμείς στην πιο αδύναμη στιγμή θα πρέπει να δείξουμε μια σοβαρότητα και κυρίως μια εθνική ομοψυχία όπου μπορούμε, διότι ξέρετε αν κυριαρχήσει και ο λαϊκισμός μέσα σε μια διαδικασία στην οποία προσπαθεί και η χώρα μας να βρει. Δεν πιστεύω να εννοείται αυτό που κάνω εγώ τώρα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε. Ο λαϊκισμός ποιος είναι, να καταλάβω. Κύριε Μιλονάκη, δεν ξέρω αν έχει κάτι. Όχι, γιατί καμιά φορά πετάνε να πούμε. Δεν είπα. Ξέρετε την εκτίμηση που έχουμε και πιστεύω ότι αυτό είναι και αμοιβαίο μεταξύ μας. Άλλο πράγμα είναι να διεκδικώ για τους αδυνάτους σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που γίνονται οριζόντια μέτρα. Σας βλέπω να κατακρίνετε πολύ. Δεν πιστεύω, σας βλέπω πολύ επιθετικό τελευταία. Α, λάθος κάνετε. Ίσως δεν με έχετε παρακολουθήσει. Για ξαναγίνετε πάλι ο Πατούλης που ίσως λόγω θα τα πούμε. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι τώρα και λόγω των διακοπών σας δεν με έχετε παρακολουθήσει. Α, θα σας έλεγα λοιπόν, και εσείς τις διακοπές σας κάνετε και ορθά, θα σας έλεγα λοιπόν ότι εμείς επειδή έχουμε κρεμάσει την κάπα μας, κύριε Μιλονάκη, εδώ και πολλά χρόνια, αυτό το οποίο εμείς πρεσβεύουμε είναι αυτό το οποίο είναι η μέση συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Όμως, στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, επειδή εμείς ξέρουμε ίσως τη μία πλευρά του φεγγαριού και αυτή και μισή, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, επειδή η διπλωματία είναι μια σκακέρα. Αυτό το οποίο εύχομαι όμως όσο με αφορά, ως πολίτη πάνω απ' όλα, είναι να υπάρχει μια σταθερότητα και οι κινήσεις τις οποίες κάνουμε να έχουν μια εθνική ομοψυχία. Ωραία, μια ανωτερία να πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, κουβέντα κύριε Πατούλη και κύριε Ρομποτή για να πάω στη διάλειμμα. Μακάρι να ήταν όλα αγνά πλασμένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι αγνά. Ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του κυριαρχία. Και εδώ θα συμφωνήσω με αυτό που άκουσα από τον κύριο Καψαμπέλη. Θα πρέπει η όποια ελληνική κυβέρνηση να έχει μια σταθερή, ευέλικτη πορεία. Από εκεί και πέρα, με τη Ρωσία υπάρχει μια παραδοσιακή φιλία. Μας ενώνει η Ορθοδοξία, μας ενώνουν ιστορικά γεγονότα και πιστεύω ότι αυτά που ακούσαμε τον κύριο καθηγητή είναι ειλικρινή, θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινή, να μεταφέρει δηλαδή από την καρδιά του συστήματος αυτά που είπε και δεν να μην είναι μόνο προσωπικές απόψεις οι οποίες να έχουν μια ρηχότητα, πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Και υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι οι επόμενες μέρες και η επόμενη περίοδος θα είναι αρκετά κρίσιμη για το πού θα κάθεται η μπήλια. Μην ξεχνάτε ότι και στη Συρία και στη Λιβύη και όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια είναι γεγονότα τα οποία εμείς απλώς τα παρακολουθούμε αλλά και που σίγουρα έχουν μια κρισιμότητα.